Χαίρετε φίλες και φίλοι μου. Φέτος πήγα ένα μήνα στην Αγία Κατερίνη στο Σινά στην Αίγυπτο και επιστρέφοντας από το Σάρμ Ελ Σέιχ πήρα αυτό εδώ τον ελληνικό καφέ. Τον καφέ τούρκικο το λένε αυτοί, αλλά στην ουσία εκεί πέρα φτιάζεται στην Αίγυπτο νομίζω. Το καφέ μου εγώ το πίνω πάντα σκέτο. Ξέρω εντάξει, επειδή τρώω ένα σαρό άλλα πράγματα τη διάρκεια τη ημέρα, ο καφέ μου θέλει να είναι σκέτο, να το νιώθω έτσι δυνατό και στεγνό. Εδώ έλαβα την πατέρα μου λίγο ζάχαρη για να το ανακατέψω μετά. Ο δικό μου θα μπει εδώ. Γενικά στην Αίγυπτο, εκεί στο Σάρμ Ελ Σέιχ, όπω κατάλαβα γενικότερα, πέφτει πολύ κορόιδεμα στου τουρίστε. Γενικά είναι πολύ φθηνά τα πάντα, αλλά γιατί μισθή είναι από 100 έως 200 ευρώ και από 50 έως 150 αναλόγω. Στου τουρίστε πέφτει, αλλά υπάρχουν κάποια μαγαζιά που έχουν fix τιμέ. Εγώ το πήρα αυτό εδώ από ένα μαγαζί με fix τιμέ, όπω και κάτι άλλο εδώ κεράσματα που πήρα, λουκούμια και γλυκά. Καλό είναι άμα πάρετε ποτέ στην Αίγυπτο να πάρετε fix προϊόντα από κάπου. Υπάρχει ένα μικρό μαγαζάκι εκεί στα σούπερ μάρκετ που έχει fix κεράσματα και τέτοια δώρα. Αλλιώς πρέπει να κάνεις πολύ παζάρι, δηλαδή τα πάντα στην εκεί παντού θα μας αφήσουν στο ταξί, στο ένα στο άλλο, δηλαδή να σου μεταφέρουν κάπου τη βαλίτσα. Όλοι θα σου ζητάνε μπαξίξη. Μπαξίξη. Δηλαδή θέλουν όλοι το κέρασμά τους και ζητάνε πολλές φορές πάνω από ό,τι θα πέρανε από ένα Αιγύπτη. Πάμε να σας δείξω και μερικά αμερικάνικα προϊόντα που μου κάνει δώρα ένας Αμερικάνο. Είναι αυτές εδώ οι τρεις μπύρες, βλέπετε. Δεν τις έχω δοκιμάσει. Είναι τέσσερα, είναι άλλο το άλλο κουτάκι, δεν ξέρω που είναι, το χάσα. Εδώ βλέπετε και τα άλλα που σας είχα παρουσιάσει την προηγούμενη φορά σε ένα άλλο βιντεάκι. Επίσης, στο Σινά είχα πάρει αυτά που έχουν πολλά φιστίκια και καρύδια και αμύγδαλα, τα οποία είναι συσκευασμένα τα αμύγδαλα. Αυτές εδώ είναι παραδοσιακές τσίχλες που σου φτιάχνουν εκεί. Δεν έχω φάει ποτέ. Όχι, έφαγα μια, δεν έχει καμία γεύση. Είχα πάρει από ένα περίπτωση στο Σινά, εκεί στο μοναστήρι 5 χιλιόμετρα που είναι το χωριό της Αγίας Κατερίνης. Από αυτό το μαγαζί με τις fixed τιμές είχα πάρει και αυτό το χαλβά. Δεν το είχα ανοίξει ακόμα, από την αλήθεια δεν είμαι και φαν. Κάτι άλλο που μου έχει κάνει εντύπωση με την Αίγυπτο είναι εκτός τα κινέζικα αυτά τα γράμματα. Έχουν και δικούς τους αριθμούς. Δεν έχουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τα γράφουν με διαφορετικό τρόπο. Έχω βγάλει μια φωτογραφία από ένα ATM που να σας δείξω που γράφει το 1, 2, 3, 4 σε κάποιο άλλο βίντεο, γιατί βάλει ένα φωτογραφία και δεν ξέρω και πώς να τη βάλουμε στο βίντεο, γιατί δεν είμαι πολύ καλός τεχνολόγος. Παρόλο που κλείω ηλεκτρονικός, πρέπει να έχεις ταλέντο σε αυτό που μαθαίνεις στη ζωή σου. Δεν έχω πολύ ταλέντο. Τέλος πάντων, λοιπόν, μόλις το άνοιξα, wow, κοιτάξτε πώς είναι μέσα, φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Δεν φαίνεται βαρετό σου καλό. Λογικά το βάζεις εδώ, από πάνω, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Ω, κοιτάξτε, έχει σοκολάτα. Πίστευτο. Από την Αίγυπτο το πήρα. Μόλις δοκίμασα, απίστευτο. Πολύ ωραίο σου. Στην Αίγυπτο γενικά θέλει ή παζάρι ή να πέσει σε καλό άνθρωπο. Έχει και καλούς ανθρώπους, αλλά πολλοί είναι σε εισαγωγικά πατεώνες. Πάνε να πάρουν πολλά λεφτά από τους τουρίστες. Θέλει προσοχή. Εγώ βέβαια έκανα τον κοροϊδό και έδινα λεφτά. Έτσι από καρδιάς. Ό,τι μου ζητούσαν, αλλά εντάξει, να το ξανακάνω γιατί ζωίζομαι λίγο τώρα. Έτοιμος ο καφές όπως βλέπετε. Συγγνώμη για το χασμολογητό του πατέρα μου. Βλέπετε, μοιράζομαι το καρμάκι, δεν το βάζουμε μόνο σε εμάς. Μια σταλιά, γιατί μπορεί να μην το πει. Μια σταλιά, πολλές σταλιές. Αυτό λογικά είναι άλλη γεύση, δεν καταλαβαίνω τι λέγα. Συσκευασμένο. Και δύο αμερικάνικα ποτά να σας δείξω. Με το άφησε, τώρα δεν ξέρω αν έχει πιο μέσα, δεν θα τα πιω εγώ. Απλώς το κράτησα έτσι συσκευασίες. Για πείτε μου, είναι ωραία νόστιμα αυτά τα ποτά. Εγώ γενικά δεν πίνω πολύ. Μόνο κάνα κρασί, καμιά μπύρα. Ήταν ένα μικρό κοκακόλα με. Ουίσκι με κοκακόλα ζητούσαμε όταν ήμασταν καλλιεργία και πέταμε μαγκάκια στα κλαμπάκια. Αυτό είναι ένα γρήγορο βιντεάκι γιατί βαριέμαι εδώ. Πόσοι από εσάς μπορείτε να κάνετε αυτό με τα δάχτυλά σας. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Θυμάμαι ένα συμμαθητή μου στο σχολείο που δεν μπορούσε να λυγίσει αυτό το δάχτυλο και το έκανε μόνο έτσι. Ο καθένας, όπως τον έχει δημιουργήσει ο Θεός, ο αληθινός Θεός δηλαδή, ο Χριστός, ποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Άντε τα λέμε, γεια σας, καλή νύχτα. Θα το πω και στα αγγλικά, μήπως πάρω και από εκεί μερικά χιλιάδες viewers και subscribers. Λοιπόν, how many of you can do this? How many of you can do this? My English perfecto, every day better. Okay? Sorry, but I speak only English, not other languages. Άντε, γεια σας, bye, αλιβέντερτσι. Α, και κάτι άλλο, μια και έφυλα. Με ρωτάνε πολύ για τα μακριά μου δάχτυλα και τους λέω είμαι πιανίστας, καλλιτέχνης, αλλά τελικά όχι, δεν ισχύει τίποτα. Κολύμπι ξέρω πάρα πολύ καλό και γενικά έτσι επειδή είμαι λεπτεπίλεπτος, ευαίσθητο άτομο. Βασικά είναι τίποτα, είναι τόσο πάνω. Αυτά, καλή. Δύο σακουτάλες, την κολύμβηση. Βλέπετε, έχω χέρια οικοδομής. Έχω γεννηθεί στη Σκαλωσιά, στην Πετονιέρα δίπλα. Εργατικό άτομο, πάντα θέλω να είναι όλα στην πένα, εργατικός, δεν κοιμάμαι καθόλου, δουλεύω συνέχεια.